Πολύ πολύ καλημέρα στο σπικάκι μου και τι μου κάνεις. Εύχομαι το βιντεάκι μου να σε βρίσκει καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα βλογκάκι ακόμα. Με βλέπετε με την ποδιά μου γιατί σήμερα είναι Κυριακή. Αποφασίσαμε να ρίξουμε ένα χταποδάκι έτσι στα κάρβουνα. Περιμένουμε τη γιαγιά μας, τη συνονόματη της μικρής να έρθει. Από πίσω μου μπορούμε να θαυμάσουμε την χρήση του τραμπολίνο. Δεν βλέπω την ώρα να φύγει αυτό το πράγμα από τα πόδια μου, αλλά τουλάχιστον είμαι λίγο ευχαριστημένη γιατί θα σας δείξω τώρα τι ήρθε πίσω στην περιοχή του παιδότοπου. Εδώ έσκασε και ένα ορμονολογικό σπυρίδιον εχθές το βράδυ. Τι να κάνουμε, σας το έχω ξαναπεί, δεν είναι όλα τέλεια όπως φαίνονται στην κάμερα. Πολλές φορές δεν ξέρω πόσο παραπάνω κοντά να σας φέρω για να δείτε ότι δεν είναι όλα τέλεια. Η επιδερμίδα μου δεν είναι χαρτί, απλά προσπαθώ να την προσέχω και επενδύω για τη δική μου επιδερμίδα σε σωστή χρήση και σωστά προϊόντα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε. Κατέβηκε από ό,τι βλέπετε το τραπέζι, δεν είναι δικό μου, είναι του σπιτιού. Είχε και καρέκλες, αλλά για κάποιο λόγο, επειδή το είχαμε κρυμμένο πάνω στη σοφίτα, μάλλον ο σπιτονοικοκύρης χρειάστηκε τις καρέκλες και τις πήρε, οπότε ανεβαίνοντας πάνω βρήκα μόνο το τραπέζι να είναι εκεί και το κατέβασα κάτω να μπορώ να ακουμπάω. Βέβαια είναι για μένα λίγο τρελό ότι παρακαλούσα πριν τα Χριστούγεννα να έχω το τραπέζι κάτω, να μπορώ να ακουμπήσω τους κουραμπιέδες μου και ξέρω εγώ τι άλλο, ένα κάτι τέλος πάντων, ή να κάτσω να γράψω ή να γυρίσω ένα βίντεο, και το τραπέζι κατέβηκε σήμερα. Εδώ έχω κάνει την προετοιμασία μου, έχω καθαρίσει τη τσιπουρίτσα και σε λίγο θα τη χαράξω και θα βάλω μέσα λεμόνια. Έχω ξεπαγώσει το χταπόδι και θα το προετοιμάσω σε λίγο, πρέπει να το κόψω. Έχω καθαρίσει πατατούλες. Δεν έχω περιποιηθεί, παιδιά, ακόμα. Θέλω να πάω να μαζέψω τα ρούχα. Περιφέρομαι, συμμαζεύω λίγο το σπίτι να υποδεχτούμε τη γιαγιά μας. Και δεν ξέρω αν προλάβω, μπορεί να σας γυρίσω την πρωινή μου περιποίηση που, όπως ήδη ξέρετε, είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Έχω ραντεβού αύριο με την παθολόγο στο κέντρο υγείας. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, να σας πω την αλήθεια. Αυτό το θέμα με το κεφάλι μου δεν έχει περάσει. Είναι 2 εβδομάδες τώρα. Αλλά δεν είναι πόνος, είναι απλά τρομερή η ενόχληση αυτό το πράγμα που νιώθω. Λες και με πιέζουν από μέσα χέρια και σαν να μου κρατάει κάποιος συνέχεια εδώ τη μύτη ή πίσω στο σβέρκο, πιο πάνω από το σβέρκο βασικά. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και με κάνει να ανησυχώ για την υγεία μου. Τέλος πάντων, ξεκινάμε από την παθολόγο και βλέπουμε να καταλήξουμε τι είναι όλο αυτό και γιατί δεν περνάει. Δεν με πιάνει όλες τις ώρες, αλλά με πιάνει σίγουρα μέσα στην ημέρα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κοιμάμαι καλά. Κοιμάμαι καλά όσο είναι το κεφάλι μου ζεστό και πάω για ύπνο. Δόξα τω Θεώ, ανοίγουμε τα ματάκια μας, έχουμε τα ποδαράκια μας και ξεκινάμε την ημέρα. Αλλά μέσα στην ημέρα μπορεί να κάνει ένα κλικ και να με πιάσει και να μου χαλάσει τη διάθεση αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε, όταν αισθανόμαστε ότι κλονίζεται η υγεία μας, φυσιολογικό είναι ως άνθρωποι να σκεφτόμαστε και λίγο ανάποδα. Λοιπόν, εγώ πάω τώρα να μαζέψω τα ρουχαλάκια, προστατεύουμε ματάκια πάντα. Μα τι ωραία που είμαι, ποδίτσα και γυαλάκι και βγαίνω έξω μαγιά να μαζέψω ρούχα. Τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα σπικάκια μου, πολύ πολύ καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, εγώ έχω επιστρέψει, φτιάχνω το καφεδάκι μου, πήρα τη μικρή σχολείο, νομίζαμε ότι η δασκάλα μας θα ήταν στο σπίτι της είναι γυναίκα, αναρώνει από ένα χειρουργείο, έκοψε η μικρή ένα τριανταφυλάκι κάτω από τον κήπο να της δώσει, αλλά δυστυχώς δεν θα τη δούμε, ίσως μέσα, στα μέσα της εβδομάδας.
ή στο, στην επόμενη, στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι, είναι πολύ όμορφο. Δεν μου αρέσουν εμένα, όπως έχω ξαναπεί, ιδιαίτερα οι ανθοδέσμες και τα κομμένα λουλούδια, αλλά ήθελε η μικρή να το προσφέρει. Πολύ όμορφο χρωματάκι. Anyway, φτιάχνω τώρα, όπως είπα, το καφεδάκι μου. Έχω αγωνία για σήμερα που ούτε παιδάκι να ήμουνα, που θα επισκεφτούμε το doctor. Βασικά γυναίκα είναι, η παθολόγος. Και κοιτάμε από εκεί και πέρα πώς θα πορευτούμε. Η Πεθερούλα κοιμάται, γι' αυτό μιλάω έτσι σιγά. Και τι άλλο, ο Νίκος έχει ξεχάσει τα ρούχα του, εδώ είναι στο ψάρεμα, αλλά δουλεύει το απόγευμα, οπότε πρέπει να πάω μέχρι την Παστίδα να αφήσω τα ρούχα του εκεί, γιατί δεν θα έχει πώς να πάει στο μαγαζί σαν κύριος, οπότε φύτρωσε και δρομολόγιο μέσα σε όλα. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν το ραντεβού μου που είναι στις 12.30. Λοιπόν, σπικάκια μου, η ώρα για μένα, όπως είπαμε σήμερα, Δευτέρα και καλή εβδομάδα κιόλας, γιατί δεν θυμάμαι αν σας είπα καλή εβδομάδα. Είμαι στο μπαλέτο της μικρής και έχω πάρει ένα καφεδάκι εδώ από την κατεφέρεια που έλεγε και η μικρή μου. Ελληνικό, όπως πάντα. Τους τελευταίους 2 μήνες τουλάχιστον. Και κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο να περιμένω να σχολάσει το παιδί από το μπαλέτο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω εκεί στην καφετέρια, μπάζει από παντού και κρυώνω. Οπότε λείπει και η παρέα μου και θα ράξω εδώ να χαζέψω λίγο το κινητό, να μάθω ίσως λίγα κορεάτικα, προσπαθώ και μαθαίνω κορεάτικα μέσα από έναν τυπά, λεξούλες και έτσι, δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να μιλήσω fluently, αλλά anyway, πήγα στην παθολόγο, μου έγραψε εξετάσεις αίματος και ούρων. Ούρων δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί είπαμε άρχισανε λίγο οι δύσκολες μέρες, οπότε είναι δύσκολο να κάνουμε αυτή την εξέταση άμεσα. Θα πάω να μου πάρουν αίμα αύριο. Ρώτησα τι άλλο μπορώ ενδεχομένως να κάνω για να δω τι είναι αυτό το αίσθημα και τα λοιπά. Η πίεσή μου είναι εντάξει, είχα πάει στο φαρμακοποιό όταν ξεκινάει αυτό το αίσθημα, γιατί δεν με πιάνει όλες τις ώρες, η πίεση ήταν στα φυσιολογικά της. Και είπα ότι θέλει να δει πρώτα τις αιματολογικές και μετά να κρίνει αν χρειάζομαι νευρολόγο. Οπότε μου έγραψε θυροειδή και β12 και ορμονολογικές και θυροειδή, δεν θυμάμαι αν το είπα, διάφορα τέτοια anyway. Οπότε θα πάω αύριο να δώσω αίμα. Έχω ήδη φάει το δεύτερό μου γεύμα, έφαγα κατά τις 5, δεν θα φάω άλλο, μόνο νερό από εδώ και πέρα ή κάνα χαμομηλάκι, για να δείξουν και εξετάσεις αυτό που πρέπει. Αυτά παιδιά για την ώρα, ξέρετε ότι έχω επισκέψεις, οπότε για άλλη μια φορά για μένα ήταν δύσκολο να γυρίσω τα βίντεο που θέλω για να σας τα έχω έτοιμα. Τώρα θα φανεί, θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο για σας. Πάμε και για τα υπόλοιπα νέα μου, παιδιά, πριν την περιποίηση. Δυστυχώς η βιταμίνη μου, η D3, είναι στα πατώματα. Υποθέτω ότι για κάποιο λόγο ο οργανισμός μου δεν απορροφάει. Η παθολόγος είπε ότι πρέπει να είμαστε στον ήλιο από τις 12 μέχρι τις 1, γιατί τότε μεταβολίζουμε για βιταμίνη D, με μεγάλη επιφάνεια του σώματος εκτεθειμένη στον ήλιο. 12 με 1, είτε τα καλοκαίρια είμαστε στη δουλειά, δεν γίνεται να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, εκτός και αν είμαστε σε κάποιο ρεπό, και γενικώς δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο 12 με 1 να λιάζεται πέρα από τους χειμερινούς κολυμβητές, που και αυτοί συνήθως ντύνονται. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο, για να μην τα πολυλογώ, να είσαι 12 με 1 στον ήλιο με εκτεθειμένη μεγάλη υπεφάνεια στο σώμα. Μου έγραψε τετράμινη συνταγή αυτές εδώ πέρα, 25.000 μονάδες, η μέτρηση εδώ πέρα τέλος πάντων. Είναι για μία φορά την εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα μετά το γεύμα μου, για να απορροφηθεί, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Εν τω μεταξύ ξέρετε ότι δεν αρρωσταίνω εύκολα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το κεφάλι μου. Αυτά τα συμπτώματα
Δεν έχουν φύγει. Αυτό που αισθάνομαι ότι με κρατάει κάποιος εδώ στη μύτη και ότι κάποιος με πιέζει πίσω στο κεφάλι. Θα πάω το Σάββατο στο νοσοκομείο για ακτίνα. Έχω συνεννοηθεί. Δυστυχώς η παθολόγος μου είπε να κλείσω νευρολόγο και μου είπε ότι, ναι, ότι δεν θα μου γράψει μαγνητική εκείνη, αλλά πρέπει να περάσω από τον νευρολόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου έγραψε κατευθείαν τη μαγνητική. Το ραντεβού μου στον νευρολόγο είναι 8 Απριλίου, δηλαδή αν έχεις και τίποτα σοβαρό, πρώτα να γίνει χειρότερο και μετά να σε δουν οι γιατροί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είπα να περάσω και οφθαλμίατρο, ο οφθαλμίατρος μας έφυγε από τον οποίο δεν έχουμε οφθαλμίατρο, αναγκαστικά θα πρέπει να πάω να πληρώσω έξω, γιατί και το νοσοκομείο που πήρα τηλέφωνο πρέπει πρώτη του μήνα, παιδιά, να πάρω τηλέφωνο για να δω ποιο είναι... Ποιο ραντεβού είναι διαθέσιμο για τον Απρίλιο πάλι. Θα πάρω 1η Μαρτίου για να κλείσω ραντεβού τον Απρίλιο. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Εγώ θα ζω με την ανησυχία μου βέβαια. Προσπαθώ να λέω στον εαυτό μου είσαι καλά, όλα καλά, δεν είναι τίποτα κτλ. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για τον καθένα να αισθάνεται, δεν είναι πόνος, να αισθάνεται αυτή την ενόχληση. Το μόνο που με παρηγορεί εισαγωγικά είναι ότι κοιμάμαι, δεν με ενοχλεί κάποιο πόνος. Δηλαδή κοιμάμαι ήσυχα, δόξα τω Θεώ. Αλλά με πιάνει αυτό το πράγμα μέσα στην ημέρα. Πρέπει να το εντοπίσω τέλος πάντων τι είναι. Πρέπει να περάσω και από ενδοκρινολόγο, γιατί ο θυροειδής μου είναι χαμηλός. Η μαμά μου επιμένει, ως μαμά ξέρετε έχουμε την τάση να κάνουμε διαγνώσεις οι μαμάδες. Μου λέει ότι είναι συμπτώματα προεμινόπαυσης κτλ. Κτλ. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα συμπτώματα προεμινόπαυσης, γιατί τα έχω διαβάσει και τα λοιπά και τα λοιπά και προσπαθώ να το παλέψω και διατροφικά το θέμα, για να μην σας το πολυλογώ, αγόρασα 2 τύπου ρουφήματα, ασουακάντα είναι το ένα, που είναι αυτό, το αγόρασα από Zoya Club και το άλλο είναι ροντόλια. Η ελληνική μετάφραση είναι βιολογική χρυσή ρίζα, ροζ ροδιόλα. Το άλλο δεν ξέρω αν έχει κάποια ελληνική μετάφραση, γιατί βλέπω εδώ τα γράμματα είναι στη ρωσική γλώσσα. Α, έχει από εδώ, για να δω. Σκόνη. Ασφακάντα, σκόνη. Λοιπόν, είναι ροφήματα. Τα οποία θα τα βάζω μέσα στο νερά ή στο νερό μου και βοηθάνε πολύ με διάφορους διατροφολόγους που εγώ παρακολούθησα, οπότε είπα να δοκιμάσω μέσα στο νεράκι μου να έχω λεμονάκι και αυτά εδώ τα 2. Ξέρετε όλοι ότι είμαστε αλκαλικοί και παρακολουθώντας όλα αυτά που παρακολουθώ και φτιάχνοντας και εγώ τη διατροφή μου, ξέρετε ότι κάνω fasting και προσέχω πάρα πολύ τι τρώω και δεν τρώω επεξεργασμένες τροφές ιδιαίτερα. Λέγανε όλοι για το κελτικό αλάτι, ότι έχει τα περισσότερα minerals και είναι πολύ συμβατό με το μικροβίωμά μας, έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός να το δεχτεί. Οπότε αγόρασα και 2 σακουλάκια Celtic salt, κελτικό αλάτι, για να το βάζω και αυτό στο νερό μου, γιατί έμαθα πια το πρωί, έχω εξαναγκάσει τον εαυτό μου και πίνω νερό το πρωί, το οποίο το κάνω αλκαλικό, δηλαδή λίγο αλάτι, από αυτό πλέον θα μπαίνει τώρα, αλάτι για να μπορεί να απορροφηθεί και το νερό, λεμόνι και αγγούρι και αυτό πριν να βάλεις οτιδήποτε στο στόμα σου. Ένα ποτήρι νεράκι, δηλαδή το αγγούρι και το λεμόνι να το έχεις από το προηγούμενο βράδυ μέσα στο νεράκι και το πρωί αν θέλεις βάλε αλάτι, βάλε και λίγο μυλόξιδο, θα με θυμηθείς. Τα κιλά που έχω χάσει δεν ζορίστηκα καθόλου, ήμουν 70, τώρα πήγα 65, έχει περάσει 1 μήνας από τότε που προσέχω. Το μόνο πρόβλημά μου, σύμφωνα με τις εξετάσεις, ήταν αυτό εδώ το πράγμα, η βιταμίνη D. Όλα τα άλλα και ο θυροειδής που λέει είναι λίγο χαμηλός. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει να τα δούμε. Κάτσε να δω τι εικόνα έχει αυτό εδώ το αλάτι. Ψαλίδι λέει εδώ να βάλουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να το ρίξω σε κάποιο βαζάκι ή κάτι. Μέσα σε αυτά τα σαπουλάκια τα... είναι σφραγισμένο. Για να δούμε.
Έχω ένα μεγάλο βάζο, μπορεί να το βάλω μέσα και να το κρατήσω έτσι. Okay. Λοιπόν, θα μου πεις, μυρίζει η θάλασσα. Okay. Λοιπόν, το κελτικό αλάτι είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το δοκιμάσω στη δικιά μου τροφή. Και έχει, να το βάλω λίγο στην παλάμη. Και είναι αυτό εδώ. Έχει ένα λίγο διαφορετικό χρωματάκι από το δικό μας. Αλλά ναι, okay. Θα τα δούμε και αυτά. Μου στείλανε και δώρο ένα μικρό ρόφημα τσαγιού, πορτοκάλι και τέτοια. Είναι τώρα στη τσέπη μου. Δεν θα σας το δείξω. Θα το κάνω άλλη ώρα. Αυτά, παιδιά. Όταν φτιάξω τα blend και αυτά, θα τα δούμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Την ροζ ροδιόλα και την ασβακάντα. Wakanda forever θα λέω εγώ. Τώρα θα λέμε ασβακάντα forever. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Λοιπόν, παιδιά, για να τελειώνω και να κλείσω αυτό το vlog εδώ πέρα. Είναι από την εταιρεία Zoom, στον Άγιο Νικόλαο, όσο είστε από τη Ρόδο, είναι στον Άγιο Νικόλαο πίσω από τη στάση του λεωφορείου και την πιάτσα των ταξί, δίπλα στο κρεοπωλείο που έχει στη γωνία. Οπότε πάμε να δούμε τι της πήρα. Τα έχω λίγο εδώ πάνω στο κρεβάτι μου. Της πήρα ένα ωραιότατο γυλαικάκι. Να ξέρετε ότι έβαλε μισή τιμή ο άνθρωπος σε όλα, δηλαδή τις φόρμες τις πληρώσαμε γύρω στα 15-16 ευρώ. Λοιπόν, τις πήραμε αυτό το πάρα πολύ όμορφο γυλαικάκι, το οποίο έχει κουκούλα λεοπαρδέ και μου άρεσε γιατί έχει τσέπες με φερμουάρ. Είχε και ορισμένα που ήταν double fans, αλλά δεν ήθελα, και έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο φλισάκι και μ' αρέσει που είναι μεσά του. Να φανταστείτε ότι είναι εξάρι και έρχεται στο σοφάκι που είναι 8 ετών, της έρχεται κουτί. Κουτί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι φορμίτσες, τα σετάκια αυτά. Της πήρα ένα που να έχει έτσι κόκκινο το χρωματάκι, να σηκωθώ λίγο πιο όρθια να το βλέπετε. Λοιπόν, της πήρα αυτό εδώ, γιατί μπορώ και να το σπάσω, γιατί έχω ένα κόκκινο παντελόνι και αντί να πάρω ας πούμε παντελονάκι, μπλουζίτσα για να συνδυάσω με το κόκκινο παντελονάκι που έχει, της πήρα μία φόρμα, αν δεν το φοράει με το παντελόνι, να συνδυάσω το μπλουζάκι. Είναι καλή ποιότητα, είναι πλήν ευάλε, μου είχαν φέρει δώρο παιδιά στα γενέθλιά τη από το συγκεκριμένο μαγαζί. Έχω και εγώ ψωνίσει πιο παλιά από το συγκεκριμένο μαγαζί ένα φορεματάκι και μου άρεσε πολύ. Καμιά φορά τα ξεχνάμε αυτά τα μαγαζιά. Και όμως πλήνε βάλει η ποιότητα, έτσι. Και για 15-16 ευρώ τέτοια φόρμα θα αξίζει και παραπάνω. Και θα σας πω και τι άλλο μου είπε εκεί ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φόρμα, η οποία είναι φόρμα. Αυτά ήταν με κολανάκια. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα απλό μαύρο κολάν σε συνδυασμό με αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο έχει πάλι και αυτά εδώ τα αστεράκια. Μιλάμε για τρομερή ποιότητα. Δεν είναι το τύπωμα αυτό που θα ξεβάψει, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραία στάμπα. Πάρα πολύ ωραία στάμπα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ήτανε Κόπολα παλιά, το θυμάστε. Λέει Κόπολα βέβαια ακόμα πίσω, αλλά η μεγάλη ταμπέλα μπροστά στο μαγαζί λέει Zoom. Μετά πάμε σε αυτήν εδώ τη φορμίτσα, η οποία είναι με κουκουλίτσα και λέει αυτό εδώ πάλι, You Style. Πολύ ωραία η στάμπα επίσης. Μ' αρέσουν και οι ρίγες, με ασορτή παντελονάκι. Και αυτό το πήρα σε δεκάρι, ίσως να μην της κάνει το παντελόνι, αλλά θα το κρατήσω για να το βάλει αργότερα. Αλλά το μπλουζάκι το είδα καλό στα μάτια μου για τη μικρή και μου άρεσε πολύ το λιλά το χρώμα με το ασημί. Οπότε της πήραμε και αυτήν εδώ την φορμίτσα. Να πάτε στον άνθρωπο να ψωνίσετε.
Βλέπετε, μπορεί να τις είναι λίγο μακρύ. Ίσως να το διπλώνω, δεν ξέρω. Θα δούμε ή θα τις το κρύψω για αργότερα, γιατί ψηλώνει δίχως αύριο το παιδί να είναι καλά. Και τι γίνεται τώρα, τι έχουμε εδώ μέσα. Θα δείτε τι έχουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, πληρώσαμε 90 ευρώ και ο άνθρωπος μας έδωσε κουπόνια δωρεπιταγές στην ουσία, τα οποία θα μας αφαιρέσει από μια επόμενη αγορά, 9 ευρώ, 3 ευρώ το κουπόνι, και μας έδωσε κάρτα μέλους, παιδιά, για όλο το χρόνο, χωρίς κάποια συνδρομή, όπως έχουν τα όρχιστρα, ας πούμε, που πληρώνεις την συνδρομή. Και επίσης, στη γιορτή των παιδιών, άμα έχουν κάποια ονομαστική γιορτή, βάζεις τα στοιχεία σου και το όνομα του παιδιού σου και σου βγαίνει αυτή η κάρτα. Και όταν είναι η ονομαστική γιορτή των παιδιών ή τα γενέθλιά τους, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι μου είπε, σου στέλνουν πάλι δωρεπιταγή για να πάρουν δωράκι τα πιτσιρίκια. Αυτά, παιδιά, στο μαγαζί με τα ρούχα της γειτονιάς. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά, για το σημερινό vlog. Να μην ξεχνάτε να εξωτερικεύετε τη λάμψη που κρύβεται μέσα σας, να φοράτε το αντιλιακό σας, το θερμοπροστατευτικό σας, και φιλάκια πολλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά και να ψωνίζετε έξυπνα. Φιλάκια!